Συνεχής θα είναι η παρουσία συνεργείων ελέγχου της τροχέας ΒΟΑΚ στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο του νησιού και στο Τμήμα Χανίων Ρεθύμνου τις μέρες των γιορτών, στοχεύοντας κυρίως στην πρόληψη επικίνδυνων παραβάσεων και τροχαίων ατυχημάτων. Τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι για τον τροχονόμο, όχι για την παράβαση που πρόκειται να βεβαιωθεί, αλλά για την ασφάλεια της ζωής σας. Φοράμε κράνος, φοράμε ζώνη, τα όρια ταχύτητας, τα έχουμε πει, είναι τετριμένα. Τι είναι σημαντικότερο, 5-10 λεπτά να πάω νωρίτερα κάπου ή η ζωή που είναι το πολυτιμότερο αγαθό? Από το πρωί διενεργούνται έλεγχοι σε κομβικά σημεία του βορειοδικού άξονα που προβλέπεται να ενταθούν από αύριο, οπότε και οι μετακινήσεις του κόσμου θα αυξηθούν λόγω και των πατροπαράδοτων παζαριών της Μεγάλης Παρασκευής, της Βουκολιάς και την Κίσαμο. Στη Δυτική Κρήτη έμφαση θα δοθεί στην παράβαση της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Για τη διασφάλιση ανθρώπινης ζωής, για την αποφυγή των τραυματισμών και ατυχημάτων, έχουμε αυξήσει τις περιπολίες στο σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και τα συνεργεία ελέγχου επικίνδυνων παραβάσεων. Σε πρώτο πλάνο να θέσουμε όπως πάντα το αλκοόλ και τη χρήση του. Οι οδηγοί οι οποίοι θα μεταφέρουν τις οικογένειές τους και τους εαυτούς τους να μην καταναλώσουν αλκοόλ, οποιαδήποτε ποσότητα μπορεί να αποβεί μοιραία σε μια δεδομένη στιγμή. Έχουν συγκροτηθεί συνεργεία ελέγχων στις εισόδους, στις εξόδους των πόλεων κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, έτσι ώστε να γίνεται η ασφαλή μετακίνηση των πολιτών του νησιού και των επισκεπτών. Αλλά και μέσα στην πόλη των Χανίων, όπως και στο Ρέθυμνο, θα διενεργούνται τροχονομικοί έλεγχοι και θα βεβαιώνονται παραβάσεις. Να φορούν τις ζώνες ασφαλείας, τα κράνη τους, ακόμα και για μια απόσταση των 10 μέτρων μπορεί να προκληθεί ένα ατύχημα και να βρεθούμε ακάλυπτοι. Να προσέξουμε πάρα πολύ τη χρήση του κινητού. Είναι ένας νεοτερισμός της εποχής μας, ο οποίος μας φέρνει διαρκώς τροχαία ατυχήματα. Συστάσεις στους πολίτες που θα γιορτάσουν το Πάσχα μακριά από τα σπίτια τους έδωσε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Γιώργος Μαστραντονάκης. Πριν φύγουν από τα σπίτια τους, να ελέγχουν ότι έχουν ασφαλίσει τις πόρτες και τα παράθυρα. Εάν έχουν συστήματα συναγερμών, κάμερες και κλειδαριά ασφαλείας, αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επίδοξους διαρρήστες. Ταυτόχρονα εντείνονται οι έλεγχοι για κατοχή κροτίδων, βεγγαλικών και άλλων επικίνδυνων αθυρμάτων. Ήδη έχουμε διαπιστώσει αρκετές παραβάσεις σε επίπεδο Κρήτης. Στόχο μας είναι και φέτος το Πάσχα να μην έχουμε κανένα τραυματισμό ή κρατηριασμό ή απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ελέγχους θα διενεργούν και αστυνομικοί με συμβατικά αυτοκίνητα των υποδιευθύνσεων ασφάλειας στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για τις μέρες του Πάσχα.